Όταν μιλούμε για ένα σοφρονιστικό μοντέλο, εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι ο κάθε κρατούμενος με την κράτησή του, αυτή είναι η τιμωρία του. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κρατούμενος θα πρέπει να αναπλάθεται και να διαπλάθεται ξεχωριστά ατομικά για να μπορεί να επανενταχθεί στην κοινωνία και να γίνει αυτό που ονομάζουμε ένας κρίσιμος άνθρωπος στην κοινωνία με αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία. Εκείνο που συζητήσαμε σήμερα, που ήταν πρόταση δική μου να συζητηθεί, είναι τα θέματα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων. Και θέλω να σταθώ σε δύο-τρία πράγματα. Οι ίδιες οι φυλακές, η φύση των φυλακών όπως είναι, προωθεί, μάλλον καλλιεργεί, από ό,τι μας είπαν και οι δεσμοφύλακες, την παραβίαση πολλών από τα απλά ανθρώπινα δικαιώματα που έχει ένας κρατούμενος. Άρα, ένας τρόπος για να μειωθεί αυτή η κατάσταση είναι το ίδιο το σύστημα των φυλακών να αλλάξει, τα κτίρια να αλλάξουν, να μπουν καινούργιες τεχνολογίες. Η τεχνολογία θα βοηθήσει πάρα πολύ και στον έλεγχο των παραβιάσεων εκ μέρους των κρατουμένων, αλλά και για τις παραβιάσεις που μπορεί να κάνουν οι ίδιοι δεσμοφύλακες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχουμε σοβαρά υπόψη και συμφωνώ με την Πρόεδρο είναι ότι οι εισηγήσει του τύπου θα κάναμε ιδιωτικές φυλακές θα με βρουν και εμένα κάθετα αντίθετη. Γιατί είδαμε τι συμβαίνει και στο Πουρνάρ, που έχουμε δώσει βασικά την διαχείριση σε ιδιώτες. Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα θέματα πρέπει να μένουν πάντα στα χέρια του κράτους. Γιατί είναι διαφορετικό ένα ιδιώτης ο οποίος επιδιώκει να βγάλει περισσότερο κέρδος ανακεφαλή, το τι φαγητό θα δώσει, το τι συνθήκες θα διαμορφώσει. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ γρήγορα και το επίπεδο του ελέγχου που έχουμε στην Κύπρο δεν ευνοεί τέτοιου είδους σκέψεις και αυτό καλό την κυβέρνηση να σταματήσει να έχει τέτοιες σκέψεις. Το τρίτο είναι ότι κρίνεται μια φυλακή από τα επίπεδα αυτοκτονίας και τα επίπεδα βίας και τα επίπεδα πρέπει να πω επιστροφής των κρατουμένων στις φυλακές. Δυστυχώς δεν έχουμε τα στοιχεία και εγώ θεωρώ ότι ζήτησα για τα τελευταία 20 χρόνια στοιχεία για τον κάθε διευθυντή ξεχωριστά. Πόσες αυτοκτονίες είχαμε, πόσες απόπειρες αυτοκτονίες είχαμε, πόσα περιστατικά βίας, πόσα περιστατικά διαφθοράς. Γιατί υπάρχει διαφθορά, διότι το να υπάρχουν ναρκωτικά ή τηλέφωνα στις φυλακές, υπάρχει διαφθορά για να υπάρχουν. Άρα όλα αυτά τα θέματα πρέπει να εξεταστούν, θέλουμε τα στοιχεία για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Τρίτο θέμα, το θέμα της στελέχωσης των φυλακών. Είχαμε φυλακές για 300 άτομα, φτάσαμε στα 1100, είχαμε δεσμοφύλακες 400, έχουμε 350, εγκριθήκαν οι 50 θέσεις, αλλά ζητούν πολύ περισσότερα στελέχη οι συντεχνίες των δεσμοφυλάκων. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε. Τέταρτο πράγμα. Η Κύπρος αποκαλείται κολαστήριο. Εγώ έχω επισκεφτεί τις φυλακές με την πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να σας πω ότι τότε, το 2013 που επισκέφτηκα τις φυλακές, ήταν ντροπή και όνειρος η κατάσταση. Μετά είχαμε για κάποια χρόνια πολύ καλές εκθέσεις. Είχαμε από διεθνείς οργανισμούς τα εύσημα, η Κύπρος θεωρήθηκε και καλό παράδειγμα και ελπίζω όλα αυτά που επιτεύχθηκαν να μην χαθούν. Να μην πάμε πίσω σε εποχές οι οποίες έβαζαν την Κύπρο στις χώρες εκείνες που οι φυλακές τους ήταν κολαστήρια. Και άρα θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι λέμε για τον κάθε άνθρωπο διευθυντή που υπηρέτησε και πρέπει να μιλούμε με στοιχεία και αποδείξεις. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και επίσης να μην ισοπεδώσουμε το έργο που έχει επιτευχθεί και για το οποίο σήμερα η Κύπρος είναι εκτός των μαύρων ληστών είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε των Ηνωμένων Εθνών, είτε του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχοντας πει όλα αυτά, θέλω να πω και κάτι άλλο. Οι φυλακές είναι σε κατοικημένη περιοχή και πρέπει τα δικαιώματα και των κατοίκων της περιοχής να λαμβάνονται υπόψη. Κανένα σύστημα το οποίο θα εφαρμόζεται στις φυλακές, δεν μπορεί να παραβιάζει είτε τα δικαιώματα των κρατουμένων και των εργαζομένων, είτε τα δικαιώματα των κατοίκων της περιοχής.